στον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχα την δυνατότητα για άλλη μια φορά να επαναλάβω αυτό το οποίο και δημόσια έχω υποστηρίξει, ότι η χώρα χρειάζεται μια οικουμενική κυβέρνηση. Χρειάζεται μια κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει όλα εκείνα που προσδιορίζουν την σημερινή εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα και του τόπου και της κοινωνίας. Υποστήριξα ότι η οικουμενική κυβέρνηση πρέπει να εκφράζεται από όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι θα πρέπει η χώρα να παραμείνει στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ και ταυτόχρονα να κινηθεί η διαδικασία για να έχουμε την αποδέσμευση της χώρας από τις ρυθμίσεις του μνημονίου. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι αναγκαίο να εκφράζονται ως στοιχεία μιας προγραμματικής συμφωνίας για μια κυβέρνηση οικουμενικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα είπα στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι μια κυβέρνηση οικουμενικού χαρακτήρα και όπως την περιέγραψα, για να είναι βιώσιμη, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή εκείνων των πολιτικών δυνάμεων και όπως τις κατέταξε ο ελληνικός λαός με την ετιμιγορία του στις 6 Μαΐου. Δηλαδή, κατά τη σειρά της κατάταξης, τη Νέα Δημοκρατία, τον συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς, το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως και την Δημοκρατική Αριστερά και όποιες άλλες δυνάμεις με αυτά τα στοιχεία της πολιτικής που υπηρετούν την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και επιλέγουν να αποδεσμευτούμε από το μνημόνιο, θα ήταν δυνατό να έχουμε αντιμετώπιση των προβλημάτων που προσδιορίζουν την σημερινή εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση της χώρας. Προσήλθα με την συγκεκριμένη αυτή πρόταση χωρίς να έχω κατά νου, χωρίς η Δημοκρατική Αριστερά να επιδιώκει, να θέλει ούτε η Δημοκρατική Αριστερά, ούτε ο πρόεδρός της, οτιδήποτε άλλο πέρα από την ικανοποίηση ότι θα έχουμε συμβάλει στην εξασφάλιση μιας λύσης, προκειμένου να αποφύγει η χώρα την προσφυγή σε νέες εκλογές. Για μας δεν υπάρχει το κομματικό συμφέρον. Για μας εκείνο που προέχει είναι το συμφέρον της χώρας και της κοινωνίας. Και μια οικουμενική κυβέρνηση με αυτά τα στοιχεία της πολιτικής που οδηγούν στην διαπραγμάτευση για την αποδέσμευση από το μνημόνιο και ταυτόχρονα εξυπηρετούν και υπηρετούν την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, είναι εκείνη η πολιτική η οποία ακυρώνει την πολιτική που παρήγαγαν με τα γνωστά αποτελέσματα για την Ελλάδα και την κοινωνία το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Κατέθεσα στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα συγκεκριμένα στοιχεία των άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο της αποδέσμευσης από τους όρους και τις ρυθμίσεις του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης. Και πάρα πολύ συγκεκριμένα αναφέρθηκα στην ανάγκη άμεσα να υπάρξει η άρση της νομοθεσίας η οποία γκρέμισε τους κατώτατους μισθούς και παρέσυρε το σύνολο των αμοιβών. Υποστήριξα ότι στο πλαίσιο μιας προγραμματικής συμφωνίας για μια τέτοια οικουμενική κυβέρνηση όπως την περιέγραψα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς εσόδων προκειμένου να διαμορφωθεί ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας με το δεδομένο ότι το 30% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Υποστήριξα ότι στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας μιας οικουμενικής κυβέρνησης και επαναλαμβάνω με τα στοιχεία που της θα έπρεπε να την συγκροτούν θα μπορούσε άμεσα να προχωρήσει στην αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων και ειδικότερα των συλλογικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να υπάρξει η άμεση αντιμετώπιση της λεγόμενης μετενέργειας η οποία σε λίγες ημέρες ως εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα για τους εργαζομένους θα είναι παρόν. Και βεβαίως υποστήριξα ότι στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής συμφωνίας για μια
οικουμενική κυβέρνηση και στο βαθμό που θα μπορούσε να υπάρξει θα ήταν η διεκδίκηση. Και είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό να το διεκδικείς. Η επιμήκυνση, η χρονική επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας. Η αναφορά μου στις συγκεκριμένες αυτές ενέργειες ήταν ενδεικτική. Θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην προγραμματική συμφωνία και άλλα ζητήματα, τα οποία για παράδειγμα αφορούν στην αντιμετώπιση της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων ενός πολιτικού συστήματος, το οποίο κατέρευσε μέσα από την απαξίωση, αλλά και τη σαπίλα που γέννησε. Ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας μου είπε ότι δυστυχώς μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης μιας κυβέρνησης οικουμενικής. Και αναφέρθηκε στην άρνηση του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ να μετέχει σε μια τέτοια οικουμενική κυβέρνηση ή ακόμη και να δώσει ψήφο ανοχής. Εκείνο το οποίο είπα στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το επαναλαμβάνω και τώρα απευθυνόμενος στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, ότι η δημοκρατική αριστερά έκανε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να υπάρξει λύση. Μια λύση η οποία θα εξέφραζε συν της άλλης και την επιλογή, την απόφαση των Ελλήνων πολιτών να αποδεσμευθούμε από τις ρυθμίσεις του Μνημονίου και ταυτόχρονα να υπηρετήσουμε την πολιτική που θα κρατάει σταθερά τη χώρα στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Λυπάμαι. Η κάθε πολιτική δύναμη ας αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Εμείς την δική μας υπευθυνότητα απέναντι στη χώρα και στην κοινωνία την καταδείξαμε και την καταγράψαμε με τον πιο γνήσιο, με τον πιο ειλικρινή τρόπο, αφήνοντας στην άκρη την οποιαδήποτε σκέψη για κομματικό συμφέρον, γιατί ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο συμφέρον είναι αυτό που αφορά την Ελλάδα και τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ.